Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ταμίλια, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σας και στους κρατές. Ένα δημοτικό συμβούλιο ακόμη πέρασε χθες και έχει το δικό του ενδιαφέρον το κάθε δημοτικό συμβούλιο, αλλά δεν μπορούμε πια να το παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, έτσι πώς ήρθαν τα πράγματα, επειδή είστε και της τεχνολογίας πολύ, κάντε κάτι εκεί στο δημοτικό συμβούλιο να σας βλέπουμε και απευθείας. Αυτό είναι μια πρόταση που έχουμε κάνει από πέρυσι το Σεπτέμβριο, μόλις ξεκινήσαμε, κύριε Νατσούλη. Και... ανεξαρτήτως κορονοϊού δηλαδή. Ανεξαρτήτως, ναι. Και τεχνικά έχουμε ήδη υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα. Το μόνο που μένει είναι να πάρει ο Δήμος να αγοράσει μια κάμερα και το σύστημα είναι έτοιμο. Είναι απόφαση της πλειοψηφίας. Νομίζω ότι με αυτά που μας είπε και ο Δήμαρχος χθες, νομίζω ότι μάλλον είμαστε πολύ κοντά για να έχουμε από το επόμενο συμβούλιο απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων. Σας ξαναλέω, αυτό το έχουμε τεχνικά στημένο ως συνδυασμός, γιατί είχαμε πει ότι θα προσφέρουμε εδώ και μήνες έτοιμο. Ας πάμε λοιπόν σε αυτά τα χαρακτηριστικά τα χθεσινά. Ναι. Είναι 2-3 πραγματάκια που έχουν το δικό τους νόημα. Πρώτον, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή τη δίκαια μετάβαση. Ναι. Και επειδή αύριο κύριε Ταμίλια, είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο ουσιαστικά θα καταγραφεί η άποψη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Θα ακολουθήσει και ψηφοφορία. Υπάρχουν οι απεσιόδοξοι που λένε ότι ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Τελείωσε όλη η ιστορία εδώ και μέρες με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Ενέργειας. Υπάρχουν κάποιοι όπως ο Δήμαρχος χθες των Αγρεβενών και πρόεδρος των Δημάρχων Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Δασταμάνης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή μας και λέει ότι έχω ακόμη ένα παράθυρο ελπίδας. Ναι. Εσείς για πείτε μας από τη δική σας πλευρά. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει τον κύριο Δήμαρχο, ούτε παρακολούθησα αυτή την δήλωση που λέτε. Δεν έχω υπόψη μου, αλλά αν είχε κάτι υπόψη του κύριο Δήμαρχος, καλό θα ήταν να μας ενημερώσει όλους, έτσι ώστε να έχουμε όλοι αυτό το παραθυράκι στην ελπίδα. Γιατί κατά τα άλλα φαίνεται το παραμύθι τελείωσε. Ένα παραμύθι τελείωσε χωρίς δράκο. Χωρίς δράκο, μάλιστα. Ναι. Οριστικά και για πάντα για την Καστοριά και πόσο πίσω θα πάει περιοχές όπως την Καστοριά και τα Αγρεβενά. Να σας πω τώρα, πέρα από το και πριν το σχέδιο δίκαιας μετάβασης, της μετάβασης της απλής, ναι. Και πριν το κορονοϊό πάλι δεν ήμασταν καλά. Δεν έχουμε ετοιμότητα σε μελέτες, σε προετοιμασία, δεν έχουμε μακροχρόνιο σχέδιο. Νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι οι τοπικοί παράγοντες, και αναφέρομαι συγκεκριμένα ΟΤΑ πρώτου δευτερού βαθμού, τοπικοί βουλευτές, τοπικά στελέχη των κομμάτων, όλων των κομμάτων, ναι. Στελέχη που έχουμε εκτός Καστοριάς, ναι. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε στην Κοζάνη, σε κέρυες θέσεις, όλοι μαζί πρέπει να ζητάμε πράγματα, αλλά ποτέ δεν καθίσαμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Ίσως προς το τέλος αυτής της προσπάθειας είχαμε την κοινή επιστολή και τις κοινέ θέσεις του Αντιπεριφερειάρχη με τους τρεις δημάρχους. Ναι, λίγο αργά όμως. Λίγο αργά πιστεύετε. Ναι. Εγώ θεωρώ όταν ο χρόνος μια αντίδραση για να έχει κάποιο νόημα πρέπει να γίνει την ώρα που ξεκινάει κάτι. Εν τη γενέση του. Εν τη γενέση. Θα γίνει ένα σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Εκεί έπρεπε και όλοι μαζί να ζητήσουμε πράγματα αλλά και να προτείνουμε πράγματα. Όχι θέλουμε να είμαστε και απλά και εμείς μέσα στο σχέδιο. Εντάξει, θες να είσαι μέσα στο σχέδιο. Τι θέλεις να κάνεις μέσα από αυτό το σχέδιο. Θες να αναπτύξεις κάποιες άλλες μορφές. Ποια είναι η πρότασή σου, μάλιστα. Κάτι πρέπει να κάνεις. Το θέλω λεφτά δεν λέει κάτι από μόνο του. Άρα λοιπόν με δύο λόγια νομίζω ότι το είπατε. Τώρα τελείωσε το παραμύθι που δεν έχει και δράκο. Ναι. Το τι θα υποφέρει η Καστοριά τις επόμενες δεκαετίες από αυτή την ιστορία. Θα το δούμε μπροστά μας, κυριολεκτικά. Θεωρώ το παιχνίδι δεν είναι χαμένο όμως, αν, όπως σας είπα και πριν, καθίσουμε οι επικεφαλείς όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, όλοι αυτοί που προανέφερα, για να δούμε τι θα κάνουμε την αυριανή μέρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται και η Γούνα δεν θα μπορέσει να αναπληρώσει ποτέ τα έσοδα αυτά που είχαμε τα παλιότερα χρόνια. Με τα γονοποιητική περιοχή είναι κάτι που θα το δημιουργήσουμε μόνοι μας ως έννοια, να το κυνηγήσουμε και όλοι μαζί να προτείνουμε πράγματα για τα επόμενα 5-10 χρόνια να μπουν κάποια πράγματα στη σειρά και να γίνουν για να υπάρξει η ανάπτυξη στον τουρισμό και σε άλλους
τομείς που μπορούμε να έχουμε κάποια ελπίδα. Πάμε τώρα, κύριε Ταμίλια, σε μερικά εκπαιδευτικά, γιατί είναι και του αντικειμένου σας. Και ναι, νομίζω ότι έγινε αναφορά χθες και στο ΕΠΑΛ από την Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας ναι, Εκπαίδευσης, γιατί και στο κτηριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ τα πράγματα στριμώχνονται επικίνδυνα. Ναι, χρειαζόμαστε. Αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε χώρους. Είναι πλέον εδώ 360 παιδιά, είμαστε εμείς. Αμέσως μετά από εμάς έρχεται το ΕΚ, το οποίο έχει και αυτό 350 μαθητές. Το Ισπερινό ΕΠΑΛ έρχεται αμέσως μετά. Έχει φέτος πρώτη χρονιά λειτουργίας, έχει κοντά στους 130 μαθητές. Του χρόνου θα έχει 200. Είχαμε κάνει πρόταση εδώ και χρόνια, μάλλον. Στέλνω κάθε και Σεπτέμβριο και Μάιο, δύο φορές το χρόνο συνήθως το στέλνω, αυτό το αίτημα για νέο κτίριο, το οποίο χάσαμε και μια καταπληκτική ευκαιρία, μπορώ να σας πω. Αν θυμάμαι καλά, η πρόσκληση ήταν η 111, η οποία προέβλεπε ανακατασκευή και καινούριων κτιρίων. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει εδώ στον αύριο χώρο ένα κτίριο 400-500 τετραγωνικά, γιατί δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης. Να φύγουν κάποιοι εργαστηριακοί χώροι. Να ενισχυθούν με νέα κτίρια εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ. Ακούστε με λίγο και το τελευταίο, ας πούμε, και το εργαστήριο που έχουμε, που έχει εξοπλισμό που δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Έχουμε εκτυπωτές σοκολάτας. Ναι, ξέρετε, απλά ναι, δεν προλάβαμε λόγω κορονοϊού να διαθέσουμε σοκολατάκια στην αγορά. Ναι. Έχουμε τα HoloLens που επίσης δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να έχουμε ένα εργαστήριο εκεί, το οποίο θα βοηθήσει και στον εκπαιδευτικό τουρισμό. Να έρχονται σχολεία από όλη την Ελλάδα να επισκέπτονται το χώρο σε έναν αυτόνομο χώρο με μια αίθουσα παρουσιάσεων και να βγούμε και σε αυτό μπροστά, αφού κάνουμε πράγματα. Γιατί να μην τα δείχνουμε. Βέβαια. Και γιατί να μην τα εκμεταλλευτούμε. Τώρα, χθες πολλές καραμπόλες και πολλοί κόσμος ακόμη δεν έχει καταλάβει τι θα γίνει. Βέβαια, βγήκε ο Δήμαρχος χθες, είπε ότι δεν θα μεταφερθεί κάποιο λύκειο αυτούσιο πρώτο, δεύτερο, τρίτο κτλ. Αλλά ουσιαστικά σε αυτή τη μονάδα που θα έχουμε στο πρώτο γυμνάσιο Καστοριάς, στον χώρο του πρώτου γυμνασίου, παραλίγων αρχιτεκτονική, θα είναι παιδιά της περιοχής Ομονίας και της ευρύτερης περιοχής. Η χωροταξική κατανομή θα γίνει από τους αρμόδιους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όλο αυτό όμως δημιουργεί μια σύγχυση. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει, αν πούμε ότι τα περισσότερα παιδιά αυτά είναι του Δευτέρου, θα πρέπει να γίνει μια μετακίνηση του Τρίτου προς το Δεύτερο. Θα σας πω ότι ακριβώς ψηφίστηκε. Για να δούμε τι ψηφίστηκε. Και ποια ήταν και η δική μας. Και δική σας θέση. Ναι. Αυτό που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ήταν η μεταφορά του Τρίτου Λυκείου. Τρίτο τελικά. Του Τρίτου Λυκείου, θα αδειάσει ο χώρος δηλαδή που σήμερα στεγάζει το Τρίτο Λύκειο. Μάλιστα. Και το Ισπερινό Λύκειο και το Ισπερινό Γυμνάσιο. Ναι. Και θα πάνε όλα πάνω στην Ομόνοια. Το ημερήσιο Λύκειο. Αυτό που ακουγόταν με χθες ότι θα πάει το δεύτερο εκεί. Μισό λεπτάκι. Τι έγινε. Το Λύκειο εκεί πάνω, η πρότασή τους είναι να έχει τους μαθητές του Δευτέρου. Οπότε χρειάζεται αυτό που λέτε και εσείς, μια χρονοταξική κατανομή. Μάλιστα. Πάνω θα πηγαίνει το Τρίτο Γυμνάσιο, λογικό. Ναι. Γιατί είναι εκεί της περιοχής. Ναι. Και πρέπει να μετακινηθούν και κάποια άλλα σχολεία τα οποία θα τα δείξει η χρονοταξική κατανομή. Περίπου 170 μας είπαν παιδιά. 170-180 παιδιά θα είναι εκεί η δυναμική του. Εξαρτάται ποια σχολεία θα πάνε. Ναι. Πέρα από το Τρίτο Γυμνάσιο. Γιατί μόνο το Τρίτο Γυμνάσιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει. Δεν φτάνει, όχι. Δεν φτάνει. Η δική μας η πρόταση ήταν η πρόταση της ΔΕΠ με κάποιες προσθήκες. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας πρότεινε να ανέβει το μουσικό σχολείο πάνω. Α, μάλιστα. Το οποίο το θεωρήσαμε και εμείς ως καλύτερη λύση από τη στιγμή που δεν ανεβάζει μόνο λύκειο, ανεβάζει γυμνάσιο και λύκειο. Ναι. Επίσης, πολιτιστικά. Βέβαια, το λύκειο δεν το έχει ακόμα. Του χρόνου, κύριε, του χρόνου θα έχει και Δευτέρα Λυκείου. Του χρόνου, ναι. Του χρόνου που θα γίνουν αυτές οι αλλαγές θα έχει και Δευτέρα Λυκείου. Και Δευτέρα Λυκείου, ναι. Επίσης, πολιτισμικά θεωρώ ότι ταιριάζει καλύτερα και στο χώρο. Είναι και δίπλα στο σύμβολο της πόλης, δίπλα στην Κουμπελίδικη. Θα μπορούσαν να γίνονται εκδηλώσεις εκεί, στην πλατεία Ομονίας. Έχει συλλόγους πολιτιστικούς. Ο φυσικός χώρος νομίζω θα ήταν εκεί, ο ιδανικός. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι θα χωρούσε με τις κατάλληλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έτσι κι αλλιώς και τώρα, έτσι. Γιατί όλο το θέμα προκύπτει από το γεγονός ότι το μουσικό γυμνάσιο και με τη ηλικιακή του τάξη φέτος δεν χωράει εκεί που είναι, έτσι πως είναι στο κτίριο. Αυτή ήταν η πρότασή μας. Το βλέπετε να υλοποιείται από την επόμενη σεζόν, τη σχολική. Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει. Κανονικά θα ξεκινήσει, έτσι. Μάλιστα. Ναι.
Πιστεύετε ότι το έχουν συνειδητοποιήσει λίγο και οι γονείς, μαθητές, σύλλογοι γονέων επίσης, το έχουν καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει? Έχουμε αντιδράσεις? Τι παίρνετε εσείς, τι εισπράτετε? Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Κάποιοι γονείς βέβαια υπάρχουν πάντα, οι φυσικονομίες. Κάποιοι θα θέλουν, πάντα έτσι θα είναι. Κάποιοι θα θέλουν, κάποιοι δεν θα θέλουν. Άλλο πιο κοντά, άλλο πιο μακριά, άλλο βολεύει περισσότερο, άλλο λιγότερο, αλλά. Αυτό είναι αναπόφευκτο νομίζω. Είναι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Να συμβαίνει. Πολλοί κόσμοι όμως λέει, ρωτάτε κύριε Ταμίλια, την ώρα που λιγοστεύουν τα παιδιά. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε ανάγκη από νέα σχολική στέγη? Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ πέρα τώρα? Δεν μιλάμε για νέα σχολική στέγη. Το μαθητικό δανεικό το ίδιο παραμένει. Και μειώνεται, μάλιστα. Είναι σε, κοιτάξτε, επειδή έχω τα στοιχεία της δεκαετίας, από το 2015 μέχρι το 2020, ναι, είχαμε μια μείωση της τάξης του 30%. 30% σε 10 χρόνια? Το μαθητικό δανεικό, στα 5 χρόνια, μέχρι το 2020. Πω, πω, πω. Στην πενταετία 2020-2025 και 26 τώρα που έχω δει τα νουμεράκια, και λέω τα νουμεράκια ξεκινώντας από τον νηπιαγωγείο δημοτικό, όταν λέω ότι έχω την εικόνα. Είμαστε πάνω κάτω στα ίδια. Κάθε χρόνο δηλαδή 5% πάνω, 5% κάτω, δεν έχει φαίνεται ότι έχουμε σταθεροποιηθεί κάπως. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει τώρα μετά τον κορονοϊό, αν θα χρειαστεί κάποιοι συμπολίτες μας πάλι να φύγουν. Να φύγουν για καλύτερη τύχη κάπου. Δυστυχώς, κάπου μπορούν να δουλέψουν, γιατί εδώ τα πράγματα. Τώρα, αυτό που αποφασίστηκε λοιπόν. Ναι, αυτό ήταν ένα θέμα που είχε αρκετή συζήτηση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και, το και τα δημοτικά τέλη. Ήταν όχι τόσο τα δημοτικά τέλη, όσο η ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ, η υπολογική πολιτική της ΔΕΙΑΚ. Ναι. Στα δημοτικά τέλη υπήρχε η ευχέρεια, έγινε μια μείωση 30% σε συγκεκριμένες παροχές. Νομίζω ψηφίστηκε και ομόφωνα αυτό. Καλώς μάλιστα. Καλώς έγινε, ναι, καλώς έγινε, ναι, καλώς έγινε. Στη ΔΕΙΑΚ λοιπόν. Στη ΔΕΙΑΚ. Στις 25 Δεκάτου είχα στείλει ένα δελτίο τύπου σε όλα τα μέσα. Δεν ξέρω αν είχατε το χρόνο να το κοιτάξετε για την ΔΕΙΑΚ. Ναι. Θα τα πω πολύ σύντομα για τους ακροατές σας, γιατί πολύ πιθανό να μην το έχουν υπόψη τους. 10 Νοεμβρίου είχαμε μια ενημέρωση στο Δημαρχείο, παρόντες του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Τόσκου, πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο προϊστάμενος της ΔΕΙΑΚ, η κυρία Σπύρου, ο κύριος Ζησόπουλος, ο κύριος Τίνγκας και εγώ, που μας εξέφρασαν τη δύσκολη κατάσταση. Τη δύσκολη κατάσταση και για ποιο λόγο την τιμολογική πολιτική για το 2021, η οποία περιλάμβανε αυξήσεις. Ας ξεκινήσω από τις μειώσεις. Μειώσεις στην πόλη της Καστοριάς, ναι, όσον αφορά την κατανάλωση του νερού, και μειώσεις επίσης σε ξενοδοχεία, γονοφόρα ζώα, φωτοβολταϊκά κτλ. Σε εγκαταστάσεις. Και είχε αυξήσεις στις κοινότητες Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης, Δισπηλιού, Μανιάκων, Χιλιοδέντρου, Ποριάς, Κορισσού, Πενταυρίσκου, Κολοκυθούς και Μεσοποταμίας, ως εξής. Μέχρι τώρα και είναι 2 λογαριασμοί το χρόνο. Έναντι και καθαριστικός, ανεξάμηνο. Η πρότασή τους ήταν να πάει έναντι εκαθαριστικός, που σημαίνει ένα πάγιο περισσότερο το χρόνο, 21 ευρώ το χρόνο παραπάνω. Η οποία αύξηση δεν θα ήταν αυτή η πραγματική, από τη στιγμή που εκεί μέχρι τα 80 κυβικά ο κόσμος πληρώνει με 16 λεπτά, και από τα 16 λεπτά και από τα 80 κυβικά και πάνω πληρώνει με 32. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αν ένας λογαριασμός δεν έρθει στο εξάμηνο αλλά στο τετράμηνο, προφανώς θα έχει λιγότερα κυβικά νερού. Επομένως, η μείωση θα υπάρχει από εκεί, κάποια μείωση. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω, αυτή η κίνηση θα έφερνε γύρω στις 160-165.000 κέρδος σε εισαγωγικά. Από τις περισσότερα ζημία, χρήματα. Μισό λεπτάκι, ναι. Από τη ζημία που προκαλούν όμως αυτές οι κοινότητες που θεωρούνται οι πιο ενεργοβόρες. Γιατί αυτή είναι η ζημία της ΔΕΙΑΚ από αυτές τις κοινότητες. Είναι 550.000 ευρώ. Και με αυτή την κίνηση κατά το 1 τρίτο θα μειωνόταν η ζημία. Μάλιστα. Και πλην του κυρίου Τίνκα, ο οποίος εξέφρασε και τότε αρνητική θέση, όλοι ήμασταν θετικοί προς αυτό. Μια εβδομάδα μετά, και αυτό είχε αναρτηθεί, αυτή η απόφαση που σας λέω, αναρτήθηκε 16 Εντεκάτου, πήρε από την απόφαση το Δημοτικό, ναι, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ, και αναρτήθηκε στις 16 Εντεκάτου, στη Διάβγεια. Σε επόμενη απόφαση, μια εβδομάδα μετά, στις 24 Εντεκάτου, ξαναπήραν άλλη απόφαση, πάλι για το ίδιο.
Αυτή τη φορά όμως μόνο με τις μειώσεις. Χάθηκαν οι αυξήσεις. Και γιατί χάθηκαν οι αυξήσεις? Λόγω πολιτικών πιέσεων. Κάποιοι πρόεδροι άρχισαν να μαζεύουν υπογραφές, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι θεώρησαν ότι δεν πρέπει να γίνει αύξηση στο χωριό, δεν μπορεί να γίνει αύξηση στο χωριό μου κτλ. Φοβούμενοι προφανώς το πολιτικό κόστος και καθαρά για ψηφοθυρικούς λόγους, αυτό σταμάτησε. Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό, το έχω πει στον Δήμαρχο, το είπα και χθες πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εμείς υποτίθεται πήγαμε για να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια σειρά, να βοηθήσουμε όσο γίνεται. Αυτό ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει μια αναλογία στην πληρωμή. Το νερό κοστίζει. Δεν είναι δωρεάν. Δωρεάν είναι από την πηγή. Από τη στιγμή που το παίρνει διάκριση, κάνει τις επεξεργασίες που κάνει, κοστίζει. Για να το έχουμε στη μορφή που το έχουμε εμείς για κατανάλωση. Επίσης, αναφέραμε για την ΔΕΑΚ αυτό που όλοι λέμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Ας πούμε, 4 εκατομμύρια κυβικά είναι τα αντιληθέντα από τη ΔΕΑΚ και 2.200 είναι τα τιμολογηθέντα, που σημαίνει ότι κάπου το 1.800 χάνεται. Εγώ να σας πω ότι έχουμε και ένα 20% απώλειες, επειδή είναι παλιό το δίκτυο, ότι 800.000 κυβικά χάνονται. Είναι άλλο 1 εκατομμύριο κυβικά. Αυτό από πού είναι? Προφανώς είναι από παροχές πριν τα υδρόμετρα. Ναι, 1 εκατομμύριο κυβικά, με 25 λεπτά να πούμε έτσι, ένα τυχαίο ποσό, είναι 250.000 ευρώ. Τα υδρόμετρα επίσης, η αναδεστοιχεία που υπάρχει στα υδρόμετρα με τις παροχές ΔΕΗ. Οι παροχές ΔΕΗ είναι 21.500 και τα ρολόγια της ΔΕΑΚ, τα υδρόμετρα, είναι περίπου 17.000. Ναι, αλλά έχουν θα πει μια διαφορά 4.500. Σωστά, αλλά θα πει κάποιος, κύριε Ταμίλια, στην εποχή που ζούμε, που δεν μπορούμε να δουλέψουμε, που δεν μπορούμε να κινηθούμε, είναι λίγο παράξενο να πάμε σε αυξήσεις ΔΕΙΑΚ. Ας περάσουμε τον κάβο και μετά ό,τι θέλετε. Μα αυτό είναι τιμολογιακή πολιτική για την επόμενη χρονιά, για το 2021. Ναι, δεν είναι τώρα, και η αύξηση, σας είπα, είναι 1 ευρώ το μήνα. Δεν είναι κάποια τρομερή αύξηση για έναν πολίτη. Για τις εποχές που ζούμε όμως, ναι, όπως καταλαβαίνετε, ναι, κύριε Ταμίλια, και το 1 ευρώ, όταν ακούει αύξηση γενικώς ο κόσμος, δεν αισθάνεται καθόλου καλά. Ναι, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Η ΔΕΑΚ μπαίνει κάθε χρόνο μέσα. Δεν μπορούμε να λέμε μετά, α, η ΔΕΑΚ. Πόσο ακόμη θα μπαίνει μέσα? Πόσο θα μπαίνει μέσα? Ποιος θα τα αναπληρώσει αυτά τα ποσά? Δεν γίνεται έτσι. Μάλιστα. Πρέπει να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Γι' αυτό και μιλάτε σε εκείνο το κείμενό σας για τακτικές τρουθοκαμιλισμού. Ναι. Ουσιαστικά, ναι. Ακριβώς αυτό εννοείται. Του χρόνου δηλαδή με τι μούτρα, σε εισαγωγικά, έτσι. Πώς θα πάμε να πούμε ότι τώρα, παιδιά, ξέρετε, πέρσι δεν το κάναμε, τώρα πρέπει να το κάνουμε. Συνολικά πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά που σας είπα. Και τα υδρόμετρα, ίσως πρέπει να το κάνουμε πιο σκληρά, εννοείται. Πώς θα γίνει? Δεν θα είναι καλύτερα του χρόνου? Επίσης, του χρόνου είναι η τρίτη χρονιά της θητείας μας. Και η τιμολογική πολιτική θα είναι για την τέταρτη χρονιά. Αμφιβάλλω αν προεκλογικά. Που είναι προεκλογική χρονιά, ναι, μάλιστα. Θέλουν να ασχοληθούν ξανά να ψηφίσουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα μείνει η ΔΕΑΚ έτσι. Μάλιστα. Άρα εσείς εκφράζετε τη δυσφορία σας. Ήταν και μέσα στις προτάσεις σας, επαναλαμβάνω. Να ξανάρθει η παλιά πρόταση. Να ξανάρθει η παλιά πρόταση για αυξήσεις της ΔΕΙΑΚ. Και τις μειώσεις και τις αυξήσεις μαζί. Και τις μειώσεις και τις αυξήσεις μαζί. Ό,τι έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι προϊόν μελέτης. Δεν το βγάλαμε εμείς από το μυαλό μας. Εκεί ο οικονομολόγος της ΔΕΙΑΚ έκανε τη μελέτη του. Τα είδαν κάτω, έχουν χαρτί μολύβι, αυτά υπάρχουν, τα στοιχεία μπορείτε να τα ζητήσετε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν επιμένετε στην πρώτη εκτίμηση του κυρίου Βασιλείου της ΔΕΙΑΚ, την εισήγησή του προϊσταμένου δηλαδή. Ναι, η οποία προήλθε από την μελέτη του οικονομολόγου. Ούτε αυτός τα έβγαλε από το μυαλό του. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε και στα επόμενα θέματα μας τώρα. Ναι. Πάμε και στα επόμενα μας θέματα, γιατί πολλής λόγος έχει γίνει και τα είχαμε ξαναπεί για το τέταρτο δημοτικό. Επαναφέρετε αυτή την πρότασή σας, την κάνετε και πιο συγκεκριμένη μάλιστα. Μιλάτε για μεταστέγαση του τετάρτου δημοτικού στο έκτο, εδώ στη γειτονιά μας, στην Καλλιθέα, και όχι σε πολλά δημοτικά γειτονιάς, όπως ήταν η παλιότερη, θα λέγαμε, πρότασή σας. Την κάνετε πολύ συγκεκριμένη για έκτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς. Ναι, από τη στιγμή που δεν έγινε, αλλάξαμε κατά την πρότασή μας, από τη στιγμή που δεν έγινε η αρχική μας πρόταση δεκτή για τη συγχώνευση από φέτος για να πάνε όπου πρέπει να πάνε τα παιδιά, είναι ένα μεταβατικό στάδιο, θεωρώ. Να πάνε εκεί στο έκτο δημοτικό, το οποίο είναι ένα μεγάλο σχολείο
και εκεί θα φανεί ποιοι μαθητές είναι πραγματικά. Μάλιστα. Όπως έλεγα, ας πούμε πέρσι ήταν 28 μαθητές, ας πούμε, στην έκτη τάξη, κύριε Νατσούλη, οι οποίοι έπρεπε να μοιραστούν, όχι να, ανάλογα με την χαροταξική τους κατανομή, θα πάνε στο τέταρτο γυμνάσιο και στο δεύτερο γυμνάσιο στην Καλλιθέα. Από αυτούς τους 28 λοιπόν, οι 18 πήγανε στο δεύτερο γυμνάσιο, το βάζω, το πήγανε σε εισαγωγικά, ναι, και μείνανε εκεί οι 7 ή 8. Οι 10 φύγανε σε άλλα γυμνάσια. Αυτοί οι 10 που φύγανε σε άλλα γυμνάσια παρουσίασαν προφανώς πάλι άλλη διεύθυνση κατοικίας, την πραγματική τους ίσως. Ναι, το έχετε εξηγήσει αυτό ότι... Ναι, ναι, και στο τέταρτο από τους 10 πάλι, ναι, είναι ένα σχολείο που παίρνει από όλο το όνομα, από εργαζομένους εκεί της, του κέντρου, της νομαρχίας, του εμπορικού κέντρου, των εμπορικών καταστημάτων. Δεν εξυπηρετεί εκπαιδευτικά κριτήρια εκεί που είναι. Μέχρι τώρα αυτή η πρότασή σας έχει θα λέγαμε, οριμάσει μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Έχει οριμάσει ίσως και στους γονείς που πάνε και τα παιδιά τους. Ότι οι θετικές αντιδράσεις είναι συντριπτικά περισσότερες. Ναι, γιατί επαναλαμβάνω, ο κύριος Σταμίλια ζητάει να φύγει από εκεί το δημοτικό το τέταρτο, αλλά ζητάει να γίνουν πράγματα εκεί. Ζητάει, ας πούμε, το γκρέμισμα της εξωτερικής αυλής, τη μετατροπή του αύλιου χώρου σε πλακόστρωτη πλατεία, δημιουργία μικρού πνευματικού κέντρου, δημιουργία δημοτικού αναψυκτήριου εκεί στο Ισόγειο, στέγαση δημόσιων υπηρεσιών στο συγκεκριμένο δημοτικό. Να σας πω λίγο, θα διακόψω εδώ στη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών. Ας πούμε, χθες μου έλεγε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Τριαντάφυλλος, που είναι τεχνικών υπηρεσιών. Ναι. Ας πούμε, ένα τμήμα των τεχνικών υπηρεσιών θα μπορούσε και αυτό να πάει πάνω στον όροφο, γιατί οι άνθρωποι μετακινούνται 10-15 φορές τη μέρα, κάνουν το δρομολόγιο μανιά και δήμο για να κάνουν ανταλλαγή εγγράφων. Μάλιστα, σωστό. Παράδειγμα. Εκεί βεβαίως θα αναδειχθεί και το Βυζαντινό τείχος έτσι και αλλιώς, νότια και ανατολικά, με κατάλληλες δημορφώσεις. Ανάδειξη του πεζόδρομου της Αρχιμίδους, που είναι πολύ αγαπημένος πεζόδρομος, ως βασική είσοδο για πεζούς προς τον πεζόδρομο Πτολεμαίων. Ανάδειξη του Μενδρεσέ, που κάποια στιγμή να το δούμε και αυτό το κομμάτι, που μπορεί να αποτελέσει πηγή εσόδων για την πόλη μας. Και νέα ανάπλαση της νότιας παραλίας συνολικά να δέσει με το συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτά προτείνει στη συνέχεια του Τετάρτου Δημοτικού Σχολείου με τη μεταφορά του κύριου Σταμίλιας, για να έχουν και οι ακροατές μας μια άποψη για όλα αυτά. Βέβαια, είχαμε ακούσει και σε προηγούμενες εκπομπές, κύριε Σταμίλια, και τον συνάδελφό σας και πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι και πρόεδρος των γονέων εκεί, τον κύριο Μεταλίδη, εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του σε αυτό το σχέδιο. Εντάξει, δεν άκουσα. Δεν ξέρω αν μαλάκωσε από τότε μέχρι τώρα. Από τότε μέχρι τώρα. Ο καθένας θα έχει τους λόγους του προφανώς. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν αν αυτό θα συζητηθεί, επαναλαμβάνω, και αυτή η πρότασή σας στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή η πρόταση, ναι, θα πρέπει να πάει από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ο κύριος Δοκόπουλος να το συμπεριλάβει, να βγει μια απόφαση η οποία θα είναι συμβουλευτική, γνωμοδοτική, δεν είναι δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, ναι, και αν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά, ο καθένας μπορεί να πάρει τη θέση του. Ωραία. Τώρα, πριν πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το ξενία, που είναι πολύ της μόδας τελευταία, ναι, έρχεται και ένα μήνυμα που λέει ότι η ΔΕΙΑΚ πρώτα θα πρέπει να εισπράξει τα ανίσπρακτα που τις οφείλονται και μετά να σκεφτεί για τις τυχόν αυξήσεις. Όντως αυτό είναι πολύ μεγάλο. Ναι, πολύ μεγάλο. Όσο γνωρίζω από την ενημέρωση που είχαμε από τον κύριο Τόσκο, είναι τουλάχιστον κοντά στους 2.500 συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν μπει στη ρύθμιση και πληρώνουν. Αυτά πληρώνονται. Τα έσοδα της ΔΕΙΑΚ ανεβαίνουν. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το ενεργοβόρο του πράγματος. Μάλιστα. Εκεί είναι η ζημία. Στη ΔΕΗ, δεν είναι στην κατανάλωση τώρα. Τώρα. Πάμε λίγο ξενία. Ίσως θα παρακολουθείτε βεβαίως την τοπική επικαιρότητα. Ναι, ναι, πριν λίγο καιρό η κυρία Αντωνίου, σε συνεργασία με την κυρία Μενδώνη, ανακοινώνει ένα πρόγραμμα αξιοποίησης του ξενία μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Δήμαρχος έκανε κάποιες αναφορές και για τη φοιτητική εστία, αλλά υπάρχει και η αίσθηση ότι αν ο καθένας αρχίσει να λέει μία άποψη για το τι πρέπει να γίνει το ξενία, στο τέλος θα παραμείνει ως έχει, στην κατάσταση δηλαδή των ερυπωμένων κτηρίων του ξενία. Εσείς πιστεύετε στη φοιτητική εστία, τη μετατροπή του ξενία σε φοιτητική εστία? Είναι κάτι που πραγματικά θα δώσει ζωή και πνοή εκεί στον ερημωμένο χώρο της Μητροπόλης. Αφού δεν μπορέσαμε να πάμε πανεπιστήμιο εκεί πάνω, ας πάμε φοιτητική εστία, λέτε. Ναι, και έχει όλα τα πλεονεκτήματα. Γιατί
πρώτον το και το κυριότερο, είμαστε μια πόλη που υπάρχει πανεπιστήμιο, αλλά δεν έχουμε φοιτητική εστία. Ναι. Πρέπει να είμαστε από τους λίγους. Μήπως είμαστε και αλληλεγγύης, ναι. Ναι, αλληλεγγύης και κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, επειδή ήταν ξενοδοχείο, μπορεί πολύ πιο εύκολα να ξαναγίνει ένας χώρος στον οποίο θα μπορεί να φιλοξενηθεί οι φοιτητές, ναι. Που έτσι κι αλλιώς δεν θα ερχότανε, γιατί δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν. Ναι, αυτό το έχουμε ξαναπεί ακριβώς. Είναι φοιτητές που θα κερδίσει η Καστοριά και δεν θα χάσει από την έλλειψη ενοικίασης διαμερισμάτων. Αυτοί που θα πάνε στη φοιτητική εστία, έτσι κι αλλιώς δεν θα ερχόταν Καστοριά. Έτσι, μπράβο. Θεωρώ ότι έχουμε χώρους για μουσεία. Έχουμε τόσα αρχοντικά που ερυπώνουν και πέφτουν και θα θέλουν μεγάλο κόστο συντήρηση. Θα μπορούσε να γίνει μουσείο ένα από τα πολλά αρχοντικά που έχουμε. Θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια δεν είναι αρμοδιότητά του, αλλά μπορούμε να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να παραχωρηθεί από την ΤΑΔΕ στο Υπουργείο Παιδείας και στη συνέχεια να γίνει η φοιτητική εστία. Γιατί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι ήδη σε αναζήτηση χώρου για φοιτητική εστία. Είναι ευκαιρία. Δεν ξέρω πόσο μπλεγμένη αυτή είναι η υπόθεση του Ξενία, αλλά δεν φαίνεται να λύνεται εύκολα, μια και φαίνεται ότι και το Ξενία είναι μέσα σε αυτά τα κίνητα που μπήκαν. Είναι, είναι ΤΑΔ, ναι, είναι. Που μπήκαν, ναι, που μπήκαν σαν, πώς το λένε, είναι για τα 99 χρόνια που είναι δεσμευμένα, ναι. Με κάποιο τρόπο, σαν ενέχειρο, τέλος πάντων. Ναι, ήταν τα σημικά, τα σημικά για τα μνημόνια. Μπράβο. Και δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να πεμπλακεί από αυτόν τον περίφημο κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Ναι, αυτό το θεωρώ ότι γίνεται. Δεν είναι κάτι απαγορευτικό. Μακάρι. Αρκεί να το ζητήσουμε. Άρα εσείς πιστεύετε, ναι, φανατικά φοιτητική εστία για να μπορέσει να κρατηθεί και πολύ πιο ζωντανό τα τμήματα τουλάχιστον που έχουμε στην Καστοριά. Αυτά που έχουμε, ναι. Τώρα, αφήσαμε για το τέλος μια πρότασή σας που έχει μια αξία. Είχαμε βέβαια και εκεί μια απάντηση από τον κύριο Τίνκα. Για τον Δημοσκοπικό Δήμο, λέτε. Ακριβώς, για τον Δημοσκοπικό Δήμο και το Παρατηρητήριο των Πολιτών. Ναι. Δεν ξέρω αν με πολύ απλά λόγια μπορείτε να εξηγήσετε αυτή την πρότασή σας, αλλά υπάρχουν ήδη αντιδράσεις και επαναλαμβάνω, ο κύριος Τίνκας είχε την άμεση παρέμβαση για αυτό το θέμα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι καλό σε σημαντικά θέματα να έχουμε τη γνώμη του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, νομίζω, εκτός από τον Δημοσκοπικό, ναι, Δήμο. Δεν είναι εύκολο. Πώς θα γίνει αυτό? Ο Δημοσκοπικός Δήμος είναι μια δωρεάν υπηρεσία. Αξιοποιείται η ψηφιακή κάλπη ΖΕΒΣ, ναι, την οποία τη χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια για τις εκλογές τους. Ναι, αλλά κάθε φορά, δηλαδή, φορείς, θα ψηφίζουμε εμείς για κάποιο θέμα, ας πούμε. Μπορείτε, ναι. Αυτή η διαδικασία είναι εύκολη. Ναι. Σας έρχεται μια πρόσκληση στο mail. Ας πούμε για τα θέματα της επικαιρότητας. Πέστε, ναι, μου πρακτικά, με τα θέματα της επικαιρότητας τώρα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Όλα αυτά που συζητήσαμε τώρα. ΔΕΙΑΚ, ας πούμε. ΔΕΙΑΚ, ναι. Σχολεία, συγχωνεύσεις, μετακινήσεις. Ναι, θα μπορούσαμε να ψηφίζουμε. Βέβαια. Και ξαναλέω, είναι μια δωρεάν υπηρεσία. Δεν προκύπτει κόστος για το Δήμο. Ήδη την έχουμε έτοιμη. Υπάρχει ο λογαριασμός για να γίνει, και σε μια εβδομάδα που λέει ο λόγος, να γίνει η πρώτη ψηφοφορία. Ναι. Βέβαια και εκεί θέλει κάποιο είδους εκπαίδευση και εμείς και ο κόσμος να εκπαιδευτούμε έτσι ώστε να μπορούμε να ψηφίσουμε αντικειμενικά. Mm-hmm. Όχι, mm-hmm, ότι δεν μας συμφέρει, ότι δεν αρέσει προσωπικά το, να το απορρίπτω. Ναι. Το κοινό καλό. Ναι. Με γνώμονα το κοινό καλό. Το κοινό της πόλης. Το παρατηρητήριο πολιτών, βέβαια, σε συνδυασμό αυτά τα δύο, δημιουργεί μια ενισχυμένη δημοκρατική πολιτεία. Ο κύριος Τίνκας, για να εξηγήσουμε και την άλλη άποψη, διαφωνεί με την πρότασή σας, γιατί δεν θεωρεί τόσο αθώες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως είναι ο ΖΕΦΣ. Ναι, είμαι σε θέση να γνωρίζω. Το πληροφοριακό σύστημα ΖΕΦΣ, ναι, δεν είναι κάτι που το έφτιαξε ο γείτονας και παρακολουθείτε και δεν υπάρχουν αυτά τα, ναι, πράγματα. Αλλά γίνεται μια ανάλυση εκεί από το, όπως λέει, το Facebook, το Twitter κτλ. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Ναι. Αυτές είναι πλατφόρμες. Δεν πέφτει κλικ από το που έχει το υπολογιστή μας αχαρτογράφητο και αναξιοποιητό. Ναι, αυτό ακριβώς. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι κατεξοχήν χώρος διαρροής προσωπικών στοιχείων και μάλιστα κάποια τα βγάζουμε και μόνοι μας. Βέβαια. Ακόμα χειρότερα. Αυτό και αν είναι. Αυτό και πάντως, αν είναι. Αυτό να το σας το λέω, σας το υπογράφω. Η ψηφιακή κάλπη έχει όλες τις δικλείδες ασφαλείας που χρειάζονται για να είναι η ψηφοφορία μυστική. Ξέρεις ποιοι ψήφισαν. Το ξέρεις ποιοι ψήφισαν, αυτό το ξέρουμε και στις εκλογές. Από τον εκλογικό κατάλογο ξέρουμε πόσοι ψήφισαν και ποιοι ψήφισαν. Δεν ξέρουμε τι ψήφισαν. Μάλιστα.
Εκεί βεβαίως υπάρχει διαφωνία του κυρίου Τίγκα. Εντάξει. Ίσως όχι ως προς την, θα λέγαμε, ουσία της πρότασής σας, αλλά στον τρόπο με τον οποίο διηγείται. Ακριβώς. Στη χρήση του εργαλείου. Ναι, στη χρήση του εργαλείου. Η τεχνολογία προχωράει. Δεν μπορούμε να είμαστε τώρα. Είδα το παλιό, λέει ο κύριος Τίγκας, να πλησιάζει, μα ερχόταν σαν νέο. Ναι. Ναι. Εντάξει, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Ο κύριος Τίγκας είναι σεβαστές οι απόψεις του. Έχουμε βέβαια και εμείς τις δικές μας. Μάλιστα. Τώρα, πιστεύετε ότι αυτό θα προχωρήσει και αυτό το θέμα. Θα συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο. Πιστεύετε ότι ο Δήμος. Αυτό θα πάει από την Διεύθυνση Προγραμματισμού. Ενημερώθηκε, θα πάει από την Διεύθυνση Προγραμματισμού. Στο επόμενο συμβούλιο θα γίνει. Ναι, αν θεωρηθεί. Δεν είναι σίγουρο ότι θα μπει. Εντάξει, λέμε καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, πάντως, ναι. Ακριβώς. Ναι, θεωρώ ότι θα είναι, ναι. Άρα λοιπόν μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου πραγματικά να μπορούμε να ψηφίζουμε διαδικτυακά. Αφού όλα τα κάνουμε πια στη ζωή μας. Με απόλυτη ασφάλεια. Μέχρι και το δέντρο έτσι θα το ανάψουμε, κύριε Ταμιλιά, που το ξέρετε. Ναι, αυτό δυστυχώς. Έτσι θα το ανάψουμε, διαδικτυακά, και από εκεί θα το δούμε. Από εκεί και μετά λοιπόν, να το τονίσουμε και αυτό, υπάρχει πιθανότητα, αν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να ψηφίζουμε στο Δήμο Καστοριάς για κάθε θέμα επικαιρότητας. Ναι. Και είναι, σας το είπα, οποίο και αυτό θα επηρεάζει την σύστημα... κρίση της Δημοτικής Αρχής όμως. Θα έχει έναν γνωμοδοτικό απλά χαρακτήρα. Αυτό είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ή θα έχει έναν δεσμευτικό χαρακτήρα για εσάς που είστε εκεί. Ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα θα έχει σίγουρα. Το πόσο δεσμευτικό θα είναι αυτό είναι στην ψήφα του Δημοτικού Συμβούλου. Αυτό δεν μπορώ να το προκαθορίσω από τώρα. Ναι, για να μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο που είναι ουσιαστικά να γίνετε εσείς να μεταβληθείτε όχι, σε βέβαια, διακοσμητικά όχι, στοιχεία ή στοιχεία εκτέλεσης. Ο Δημοσκοπικός Δήμος είναι βοηθητικά, λειτουργεί βοηθητικά. Ωραία, ωραία. Ως όργανο. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ταμίλια, που τα είπαμε σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη, και εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με οτιδήποτε και μόλις φυσικά συζητηθούν και τα θέματά σας. Ναι, ναι, εντάξει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας σήμερα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.